Πάμε να ανοίξουμε το άλλο το θέμα με τα ιδρύματα, με την πρόνοια, με τη 14χρονη στη Νέα Σμύρνη. Άλλη απίστευτη ιστορία. Ναι, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάζο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπάζο, ο οποίος είναι εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόνοιας και πρόεδρος εργαζομένων στο Θεραπευτικό Δυτικής Αθήνας. Καλημέρα σας, κύριε Μπάζο. Γεια σας, κύριε Μπάζο. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Μπάζος, ο οποίος γνωρίζει καλά τα θέματα της πρόνοιας, ενώ ότι ασχολείται χρόνια με το αντικείμενο. Και για να πούμε στον κόσμο γιατί μιλάμε για την υπόθεση που άνοιξε με αφορμή την 14χρονη, η οποία με την εξαφάνισή της άνοιξε ένας κύκλος και παρέμβαση δικαιοσύνης για ανθρώπους που την εξέδιδαν, για όλα αυτά. Αυτό που εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Μπάζο, είναι ότι αυτά τα παιδιά φτάνουν σε κάποιες δομές. Εδώ Παναγιώτης θα ξέρει καλύτερα αυτά, με εισαγγελική εντολή. Σημαίνει ότι δεν ζούσαν σε ένα υγιές περιβάλλον και καταλήγουν σε ένα ίδρυμα. Και είναι παιδάκια 12, 13, 14, 16, 17 ετών. Αυτά τα παιδιά μπαινοβγαίνουν σε ένα ίδρυμα χωρίς κανένα έλεγχο? Λοιπόν, να σας απαντήσω. Καταρχήν θέλω να πω εδώ ότι οι δημόσιες προνοιακές δομές κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, όσο μπορούν, βασιζόμενοι στην υπερπροσπάθεια και στο φιλότιμο των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι φυλακές. Αυτά τα παιδιά λοιπόν πηγαίνουν στο σχολείο, πηγαίνουν σε επαγγελματικές δραστηριότητες, βγαίνουν, πάνε τη βόλτα τους, αλλά πώς? Ξέρει η κοινωνική υπηρεσία και μια ομάδα που τα παρακολουθεί, όταν λέμε τα παρακολουθούν, δεν τα παίρνει από πίσω, ότι σήμερα θα βγω με τον Γιώργο και με τον Μιχάλη, θα πάω να πάρω ένα παγωτό και θα γυρίσω σε 2 ώρες, σε 1 ώρα. Αν λοιπόν δεν γυρίσει το παιδί, είτε από το σχολείο, είτε από τη βόλτα του. Κύριε Μπάζο, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν θέλω να είμαι αγενής, αλλά επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, γιατί μιλάμε χρόνια μαζί για τα θέματα αυτά. Ένα παιδί 12 ετών, όταν πει στον υπάλληλο της δομής, πετάγομαι για ένα παγωτό και γυρίζω μετά από 2 ώρες, είναι επιτρεπτό, είναι κανονικό? Δεν το λέει έτσι όπως το λέτε. Πείτε. Έχει πάει στην κοινωνική υπηρεσία, έχει πάει στον κοινωνικό επιμελητή, ξέρουν πού θα πάει και με ποιον θα πάει. Συγγνώμη, κύριε Μπάζο, συγγνώμη που επιμένω κι εγώ. Με συγχωρείτε, γιατί μεγαλώνουμε κι εμείς αυτήν την ηλικία, παιδιά. Ακριβώς, τα παιδιά. Εγώ λέω μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω πολλά παιδιά 13 χρονών, 12-13 να πηγαίνουν μόνα του βόλτα. Στο δημοτικό σχολείο, στην έκτη δημοτικού, το δικό μου παιδί πήγαινε. Εμένα δεν πάει. Ούτε και σε μένα βόλτα, μόνο του όχι. Ναι, ούτε του μάλλον. Και πολλών άλλων που ξέρω. Θέλω να πω ότι μήπως είναι αυτό που περιγράφουμε ως ελευθερία, μήπως είναι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, παραπάνω από ό,τι πρέπει. Και εδώ δεν προσπαθούμε να συζητήσουμε. Ενώ των κινδύνων, όχι γιατί είστε κακοί άνθρωποι. Καταρχήν η κοπέλα που μιλάμε ήταν 14 χρονών. Εντάξει. Δεύτερο, εμείς θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα να το κάνουμε φυλακή, να βάλουμε και φλουρούς, επίρκους και να τα πυροβολάμε. Όχι, όχι, συγγνώμη, κύριε Μπάζο, δεν το λέτε έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όχι, κύριε Μπάζο, γιατί μεταξύ της φυλακής, κύριε Μπάζο, μεταξύ της φυλακής και της ασυδοσίας υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Έτσι. Μα μην το λέτε έτσι. Σας παρακαλώ, μην μου το λέτε έτσι τώρα πριν. Εξάλλου, όπως είπε και η αστυνομία, ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή, ότι εμείς καταγγείλαμε την ιστορία και από εμάς. Πολύ καλά καταγγέλει κανείς, κύριε Μπάζο. Προσέξτε, κύριε Μπάζο, δεν σας καταγγέλει. Αυτοί οι διεστραμμένοι συμπολίτες μας. Ωραία, ακούστε, κύριε Μπάζο, εδώ δεν σας καταγγέλει. Κύριε Μπάζο, δεν σας καταγγέλει κάποιος. Στυλιτεύουμε. Εμένα προς Θεού. Όχι, ούτε το ίδρυμα. Ούτε τους εργαζόμενους. Όμως στυλιτεύουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα ίδρυμα. Και εδώ οφείλουμε και οι δύο, από ό,τι καταλαβαίνω, να εκφράσουμε μια ένσταση απέναντι σε αυτό που λέτε. Φυσικά, ότι δεν είναι φυλακή. Και το δεν είναι φυλακή. Και το δεν είναι φυλακή δεν σημαίνει ότι ένα παιδί 12-13, εγώ θα σου πω και 14, φεύγει χωρίς συνοδεία, λέει πάω για καφέ, και αν δεν γυρίσει παίρνουμε την αστυνομία. Όχι, όταν φεύγει για πολλή ώρα, φεύγει με συνοδό. Αλλά έχει το δικαίωμα, όπως σας λέω, όταν πηγαίνει σχολείο, όταν πηγαίνει σε μια επαγγελματική, γιατί εμείς κάνουμε και επαγγελματικές δραστηριότητες. Δηλαδή προσπαθούμε να τους κάνουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ένα παιδί 14 χρόνων, τι επαγγελματική δραστηριότητα έχει, κύριε Μπάζο? Ξέρουμε ότι θα πάει από εδώ εκεί. Παρακολουθείτε, αλλά όταν λέμε παρακολουθείτε, δεν έχουμε προστασία μαρτύρων που βλέπουμε στην τηλεόραση. Φυσικά το παιδί θα βγει και μόνο του και θα γυρίσει. Αν δεν γυρίσει, εκεί επεμβαίνουμε. Αλλά δεν γίνεται, δηλαδή προσέξτε, δεν γίνεται
κάθε παιδί με το που θα βγει απ' έξω ή να νιώθει ότι έχει από πίσω ένα φύλακα. Δηλαδή θα πάει σχολείο συνοδεία, θα γυρίσει από το σχολείο συνοδεία. Θα πάει... Συμβαίνει, ξέρετε, σε γενικότερα αυτό να πηγαίνουν συνοδεία τα παιδιά μέχρι κάποια ηλικία. Ειδικά σε παιδιά τα οποία είναι και με εισαγγελική εντολή μέσα, δεν ξέρω. Έχουν έρθει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Και, ναι. Ειδικά αυτά, ερώτηση, τα παιδιά, αυτά τα παιδιά λοιπόν που έχουν έρθει με εισαγγελική. Επιτρέψτε μου τώρα. Παρακαλώ, με την προστασία ασχολούμαστε όλοι γιατί είναι κάτι ευαίσθητο. Yeah. Και εγώ προσωπικά. Ειδικά αυτά τα παιδιά λοιπόν που θέλουν να νιώσουν ότι από εκεί που φύγανε, που ήταν χειρότερα, που, ότι εδώ έχουν έρθει σε ένα περιβάλλον που προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε ότι στα μικρότερα παιδιά, για να καταλάβετε δηλαδή πώς δουλεύουν οι δομές, να σου πω ένα παράδειγμα. Όταν έρχεται κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί, ας πούμε, 5 χρονών, ξέρετε αυτό το παιδί δεν έχει δει ποτέ την κουζίνα, δεν ξέρει τι σημαίνει δωμάτιο δικό του, δεν ξέρει τι σημαίνει νεροκίνης. Και έχουμε προσομοιωμένη κατοικία, δηλαδή έχουμε ένα χώρο που είναι διαμέρισμα και κάθεται εκεί και λέει: κοίταξε να δεις, εδώ θα είναι το δωμάτιό σου στο σπίτι. Θα του κλείνει την πόρτα και θα κοιμάσαι. Ναι. Θα τρως μαζί μας, δεν θα τρως μπάλα 30. Δηλαδή, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν είναι κάτι εύκολο. Κύριε Μπάρκο, το ξέρουμε. Και το ξέρουμε. Πέστε μας κάτι. Από ποια ηλικία ένα παιδί μπορεί να φεύγει μόνο του να βγαίνει έξω για μία-δύο ώρες? Κοιτάξτε, μέχρι τα 14 κανονικά πρέπει να φεύγουν να είναι με συνοδό. Γιατί είναι ανήλικα. Ωραία. Αυτό λέμε και εμείς τότε, γιατί εξανίστασαν. Για όποια δραστηριότητα. Όμως, ακούστε με ένα λεπτό. Δεν μπορεί όμως, όταν λέμε είναι ένα παιδί ανήλικο, ότι με το που θα βγει έξω από την πόρτα ή που θα πάει σχολείο να έχει συνοδό. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Κύριε Μπάζο, μισό λεπτό τώρα. Εδώ σας ρωτάει ο Παναγιώτης τι προβλέπετε. Όταν θα πάει ένα σινεμά το βράδυ, ναι, θα έχουν συνοδό, θα τα πάει κάποιος. Ναι. Αλλά το να βγει να πάρει μια τσίχλα, το να βγει να πάρει να πάει με τη φίλη της στην παιδική χαρά και να έρθει, δεν χρειάζεται. Συγγνώμη, στην παιδική χαρά πάντως, ένα παιδί 12 ετών, φαντάζομαι, προσέξτε σας, ξαναλέω, δεν λέμε ότι κάνετε πλημελώς τη δουλειά σας. Λέμε ότι κάτι λάθος έχει γίνει στο σύστημα που λειτουργεί όλο αυτό. Στην παιδική χαρά, ένα παιδί 12 ετών, 11-12 ετών τέλος πάντων. Δεν πάει μόνο του. Δεν πάει μόνο. Ένα άλλο παιδάκι. Πάει με ένα άλλο παιδάκι. Όχι με συνοδεία όμως. Φυσικά θα πάει. Μεγαλύτερο παιδάκι, τι εννοείται. Μπορεί να πάει με ένα 15χρονο. Εν πάση περιπτώσει δεν πάει, δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε. Απ' την άλλη όμως δεν είναι και φυλακή. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να νιώσουν ότι έχουν την ανεξαρτησία τους, την ελευθερία τους και ότι εν πάση περιπτώσει τα παρακολουθούμε με ένα πολύ ευαίσθητο. Αν μου επιτρέπετε, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία πέραν τη ανεξαρτησία θέλουν την προστασία τους, θέλουν να αισθάνονται ασφάλεια. Έτσι. Φυσικά, και δεν σας κάνω μάθημα, προς Θεού, δεν σας κάνω μάθημα, αλλά βεβαίως και αισθάνονται ασφάλεια. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αισθάνονται ασφάλεια. Κάθε άλλο παρά ασφάλεια. Δεν ξέρω. Εμένα τουλάχιστον δεν μου ακούγεται κανονικό, ρε Παναγιώτη. Όχι, εγώ θεωρώ ότι εσείς λέτε δηλαδή ότι λόγω έλλειψης προσωπικού δεν μπορεί να έχουν συνοδεία, παρά το γεγονός ότι απαιτείται συνοδεία. Όχι, δεν είναι μόνο. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού μεγάλη. Ένα λεπτό. Και όχι μόνο αυτό. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη δομή έχουμε 9 επιμελητές, κοινωνικούς επιμελητές. Οι δύο είναι από COVID, σχέση COVID δηλαδή, οι δύο επικουρικοί, οι δύο ΟΑΕΠ και τρεις είναι μόνιμοι. Αυτά τα παιδιά θέλουν και σταθερό περιβάλλον. Από τη στιγμή που δεν γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αλλάζει το προσωπικό, υπάρχει ένα θέμα. Πάντως, το να βγαίνει 14χρονοι μόνιμοι σε έξω, να το πω αλλιώς, κύριε Μπάζο. Δεν θα παρακολουθούσαν συνέχεια. Όχι, ναι. Μπορεί το παιδί να αλλά, νιώθει. Ξέρετε, όμως, εγώ δεν το θεωρώ κανονικό. Προσωπικά. Ούτε μπορεί εγώ να είμαι στοδρομικό. Ούτε κι εγώ. Δεν θέμα προοδευτισμού, ρε Παναγιώτη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, κύριε Μπάζο. Εδώ βλέπουμε, εμείς είμαστε θεατές μια ιστορία που λέει ότι ένα παιδί βγαίνει έξω στα 12-13 του, 14 εγώ θα πω, και αν δεν γυρίσει σε δύο ώρες, ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος, έτσι, παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία. Δεν είναι κανονικό. Όχι μόνο. Ναι, ο οποίος εργαζόμενος είναι κοινωνικός λειτουργός, είναι επιστήμονας, κάνει αυτή τη δουλειά. Και την κάνει με. Όχι, δεν είναι θέμα αν είναι κανονικός ή όχι ο άνθρωπος. Το θέμα είναι ότι είναι έξω μόνο του 2-3 ώρες το παιδί. Παίρνω την αστυνομία, μα το κακό έχει γίνει, κύριε Μπάζο. Στο μεσοδιάστημα το κακό έχει γίνει. Το παιδί έχει μιλήσει με το παιδί, το έχει φέρει κοντά του το παιδί για να το αφήσει να βγαίνει. Έτσι έχει δείξει μια συμπεριφορά το παιδί. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδάκι που ήρθε. Τώρα δεν θέλω να πω από πού βρήκαμε ένα παιδί κακοποιημένο και την άλλη μέρα φεύγει μόνο του. Έχει ψυχολόγους, έχει. Δηλαδή, κοιτάξτε,
Δεν είναι εύκολο. Το καταλαβαίνω. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Και για την πολιτεία, ακόμα αν θέλετε. Που εγώ δεν θέλω να ρίξω νερό στο μήλο κανενός. Πολύ πιο εύκολο θα ήταν να τα κλεισμένα. Ναι. Πολύ πιο εύκολο. Αλλά δεν είναι σωστό. Εδώ έχετε είναι ανοίξει μια. Εγώ πολύ χαίρομαι που κάνουμε αυτή την κουβέντα και διαφωνούμε δημιουργικά και θα θέλαμε και τις επόμενες μέρες, κύριε Μπάζο, να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση για τα προνοιακά ιδρύματα στη χώρα. Τι κάνουμε εγώ με τα παιδιά και τι κάνετε και εσείς οι εργαζόμενοι. Και σας ευχαριστούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί η πρόνοια είναι ξεχασμένη από Θεό και άνθρωπο και συνήθως και δυστυχώς σας λέω ότι βγαίνουμε στην τηλεόραση ή τέλος πάντων σε αυτή την επικοινωνία μόνο όταν υπάρχει αίμα έχετε, ή σπέρμα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν σε είναι αίμα και σπέρμα, είναι βιασμό. Συγγνώμη κύριε Μπάζο. Κύριε Μπάζο, δεν είναι αίμα και σπέρμα. Εδώ αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό είναι βιασμό ενός ανήλικου. Με συγχωρείτε. Δεν είναι έτσι, διαφωνώ, με συγχωρείτε. Δεν το δέχομαι εγώ. Τη φράση το κάνουμε μόνο όταν είναι αίμα και σπέρμα, δεν είναι αίμα και σπέρμα. Εμείς δεν κάνουμε κλειδαρότρυπα εδώ. Όσες φορές έχω βγει, γι' αυτό έχω βγει. Δεν είναι όμως κλειδαρότρυπα, κύριε Μπάζο μου, αυτό όπως το λέτε. Δεν είπα εγώ ότι είστε κλειδαρότρυπα. Για όνομα του Θεού, δεν είναι αίμα και σπέρμα ο βιασμός ενός 14χρονου παιδιού. Θα έγινε, σας παρακαλώ, τι λέτε τώρα. Εντάξει τώρα, δεν μ' αρέσει όπως το λέτε. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν μ' αρέσει. Τι να κάνω. Είπατε, χρησιμοποιήσατε μια έκφραση που είναι χρησιμοποιείτε, αλλά νομίζω ότι σε αυτήν την περίπτωση ήταν αδόκιμη. Μια έκφραση και εγώ ερήμη του λόγου. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεκτό. Να είστε καλά. Δεκτό, κύριε Μπάζο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα μας. Να είστε καλά.